Δεν ξέρω μήπως κάνω... Ξέρετε, σκέφτηκα ότι αφού δεν ψηφίσετε, αφού δεν τότε δεν ψηφίσετε, θα μαζευτούν σιγά σιγά. Δεν νομίζω ξέρω να εκπρόσω. Ξέρετε τι μου λέει το Ανδρέα, είμαι η υγεία που είμαι. Αλλά δεν έχω πει ποτέ τι έχω κάνει στη ζωή μου. Πρέπει να το πείτε στο Google, αν το βρείτε. Όχι λίγα λόγια, γιατί σκέφτομαι δεν το έχω πει ποτέ. Γεννήθηκα Αμερική, το ξέρετε, είχαμε Ελλάδα. Πήγα από το Ελληνικό μέχρι την Ιγούτα. Κατέληξα στο Καναδά, πήγα γυμνάσιο στο Καναδά. Γύρισα Ελλάδα, εγώ συνέχισα τις σπουδές στην Αμερική. Πήγα στα καλά πανεπιστήμια, στα οικονομικά. Ήθελα να γίνει οικονομολόγος σαν τον Ανδρέα, αλλά αυτός ο καθορισμός είναι πολύ δύσκολος. Πολύ δύσκολος και θυμάμαι κάποια στιγμή. Γιατί αν δεν μπορώ κάποια ανέκδοτα στην κοινωνική δουλειά, δεν μου βγαίνει. Θέλω να πω, ίσως από την Κρήτη να πούμε κάτι ευχάριστο. Πριν την κρίση, έπαιρνα το λεωφορείο και το μετρό. Γιατί πιστεύω σε αυτά. Στην κρίση ήταν λίγο πιο δύσκολο, δεδομένου ότι η ΣΥΡΙΖΑ κρατούσε αυγά. Το θυμάσαι αυτά. Να μπει στο τρένο. Αν και έπαιρνε στο τρένο, τσακωνόμουν. Δεν πήρε. Ήμουν αμπελόκηπο, περίμενε το λεωφορείο. Εντάξει, δεν είχα παιδιά τότε, ήταν πιο εύκολο. Και σταματάει ένα μηχανάκι, βγάλει την κασέτα. Ίσο, λέει ο Παπανδρέου, ναι, του λέω. Ο γιος του Ανδρέα, ναι. Τι να κάνεις, χαμένη θα σας τόλει. Πώς να το πέρασε τον πατέρα. Και έφυγε γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ευχαριστώ. Έκανα το ποιητή μου στα οικονομικά όπως έκανα ο Ανδρέας, γιατί στο σπίτι μας τα δάπανη ήταν πολύ ψηλό. Ήταν πολύ ψηλό, έπρεπε τουλάχιστον. Το πρώτο πτυχίο ήταν σαν τελειώνει δημοτικό. Το δεύτερο πτυχίο ήταν γυμνάσιο λύκειο και το τρίτο έφτανε. Οπότε και εγώ και ο Αντρίκος, ο αδερφός μου, γίναμε οικονομολόγοι. Όμως μέσα μου δεν το αγαπούσε πάρα πολύ, γιατί αυτές οι θεωρίες που έχει είναι πολύ καπιταλιστικές. Και κάποιες μη που δίδασκα στα καλά πανεπιστήμια, μου είπε ένας πολύ πάρα πολύ μαγικός διδάσκης. Θέλω κι εγώ να μάθουν όλοι για τα οικονομικά. Και λέω, άμα πιστεύουν, μην τα μάθουν όλοι, θα γίνουμε καπιταλιστές. Και είχα μέσα μου την κρυφή ανάγκη να είμαι συγγραφέας. Έγραψα το πρώτο βιβλίο, ήμουν δούλευα σε μια καλή τραπέζα και δεν με κατάλαβα τώρα. Διεθνή τράπεζα που είναι ανάπτυξη και θα πάμε στο θέμα ανάπτυξης, γιατί είναι το θέμα μας εδώ απόψε. Ανάπτυξη του τρίτου κόσμου, Αφρική, Μαρόκο κλπ. Και λέω δεν αντέχω πια, αναπτύσσω την Μαρόκο, δεν έχουμε κάνει καν την Ελλάδα. Αλλά είχα μέσα μου τις εμπειρίες που έζησα μικρός. Αυτό δηλαδή που είχα στην Αμερική. Ήταν η Ελλάδα που ανεπισόταν, ήταν όραμα. Άκουσα κόσμο 7-8 ετών να φωνάζει το φώνημο. Όσο και να είναι λίγο περίεργο να είσαι στην Ιταλία καθμόνος με τον Γιώργο Παπανδρέου και όλοι να χαιρόταν Παπανδρέου. Δεν καταλάβαινα γιατί, αλλά ούτε ήξερε είναι για μένα. Και λέω αυτό ίσως πρέπει να το αποτυπώσω. Και το πρώτο μου βιβλίο βγήκε το 10 μύθι και μια ιστορία. Που είναι ένα, θα έλεγα τώρα, βλέποντας 30 χρόνια μετά τουλάχιστον, είναι σαν ένα γράμμα αγάπης, βιβλίο αγάπης για την Ελλάδα, τη μυθική. Τη μυθική του οράματος. Την δύσκολη Ελλάδα, την Ελλάδα της οικογένειας μας, αλλά την όμορφη Ελλάδα. Και είναι η Ελλάδα που ζήσαμε. Και ήθελε και τα άτομα, έβαλε και αληθινά ονόματα μέσα. Γιατί αυτοί έχουν φύγει τότε από την εποχή του Ανδρέα. Το τελευταίο μου βιβλίο συνεχίζει αυτή την παράθεση. Αυτή τη στιγμή καταπιάστηκα με τη μητέρα μου, τη Μαργαρίτα. Και είναι μέσα ως Μαργαρίτα. Γιατί όπου πάω, πέραν ότι όπου πάω ακούω οι ιστορίες του Ανδρέα, σαν να είναι φωτογραφίες από το παρελθόν, είναι σαν να μπαίνω σε ένα χολ μνήμης. Και ο καθένας έχει ένα ψήγμα του παρελθόντος, γιατί είναι αυτό το δημογραφικό. Είναι μερικοί νέοι, τα έχουν ακούσει από τους μεγαλύτερους, ίσως και αυτοί θα πράξουν έτσι να χτίσουν ένα όραμα. Ζήσαμε μια εποχή οράματος. Κάποια στιγμή θα φύγω κι εγώ, πρέπει να αφήσω κι εγώ πίσω αυτό το τεράστιο έργο που έγινε, όχι μόνο από Ανδρέα και Μαργαρίτα που ήταν κινητήρια δύναμη, όλοι που ήταν μαζί. Στο βιβλίο μου έχω 7 γυναίκες, αυτές που ξεκινήσαν την ΕΕ, Ένωση Γυναικών Ελλάδος. Πολλές φορές πάω και βρίσκω άτομα που ήταν μέλη. Έχω την Καλλιόπη Μπουλάρα, είναι ηρωίδα. Έχω τη γυναίκα του σπιτιού που τη λέω Νικολέτα, γιατί είναι Ελβίρα, αλλά και το όνομα μην παρεξηγηθεί, γιατί κάνει έρωτα με έναν ξένο και δεν το έκανε στα αλήθεια. Οπότε μην με πλακώ στο ξύλο. Γιατί, να σας πω τι έγινε. Η Ελβίρα ήθελε πάντα να κάνει παιδί. Ήρθα την Κόρινθο στα 16 της και δούλευε στο σπίτι μέχρι τα 65. Και θυμάμαι δεν μπορούσε να κάνει. Αλλά κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτή που ήταν, ήταν ο άντρας της. Δηλαδή στο ζευγάρι. Αλλά ήταν άλλη εποχή και ντρεπόταν να πει στον άντρα από το γιο μας, εσύ δεν μπορείς να κάνεις. Εγώ μπορώ. Πού να το πει, μπορεί να κάνω και ξύλο, άλλη εποχή. Ότι ο άντρας είναι ανίκανος, καταλαβαίνεις. Οπότε δεν το έγραψε. Όμως στο βιβλίο την είδα, ήρθε στο 100 γενέθλια της μητέρας μου, είχαν εδώ 30 χρόνια η Ελβίρα. Λέω Ελβίρα,
Θυμάσαι που δεν τα κάνει παιδί, ναι, είναι ακόμη, δεν έκανα ποτέ, δεν μπορούσε να γίνει. Δώσε το βιβλίο μου. Κάνει ένα παιδί. Και μου λέει, και πώς το ονομάζω, πώς το βαπτίζω. Μαργαρίτα, τη λέω. Και σχεδόν έκλαψε. Λοιπόν, μέχρι το βιβλίο ζούμε στιγμές που εγώ θέλω να τις κρατήσω. Αυτό που ζήσατε εσείς οι πιο μεγάλοι, τα ζήσαμε, τα λέμε. Εγώ θέλω να τα κρατήσω ένα βιβλίο. Και έχω βάλει πολλούς. Έχω προφανώς και τον πατέρα μου. Έχω και θέματα που συζήτηση για το βιβλίο είναι αληθινό. Στα 17 μου τελειώνοντας το γυμνάσιο, τώρα φεύγω από την πολιτική. Πειράζει που φεύγω από την πολιτική. Τώρα μια πια σε λίγο να πω τα προσωπικά γιατί δεν τα έχω πει ποτέ. Ωραία. Δεν τα έχω πει. Γιατί τη φωνή αν είχε την αμύση για μένα θα ήταν πιο καλά. Λοιπόν, θα πούμε τα. Έχω ήδη ζευγάρια πριν πολλά χρόνια, αλλά δεν την έζησα καλά. Μια ταλαιπωρημένη εποχή. 17 ετών είναι καλή, μην παίρνει τηλέφωνο η μητέρα μου. Είμαι στο γυμνάσιο τελευταίο έτος, τελειώνω, αλλά έχει φύγει η οικογένεια. Εγώ προσέχω το σπίτι. Μου λέει η μητέρα, πού είσαι το σπίτι. Εγώ δεν ήξερα να πουλήσω το σπίτι. Και το βράδυ, ας πούμε, αφήνα τα πιάτα άπειτα. Ερχόταν μέσα σε κάποιο το δει το πρωί, δεν το παίρνω το σπίτι, είναι άπειτα τα πιάτα. Ερχόταν, έλεγε, δεν είχε βαφτεί. Δεν είπαμε, το είπα το βράδυ. Λοιπόν, πούλησα ένα σπίτι στα 17. Αλλά μου λέει, α το σπίτι, έλα Ελλάδα, α το σχολείο. Έχω κάτι σημαντικό να σου πω. Τώρα αυτό είναι το οποίο γι' αυτό το λέω, δεν είναι κάτι που δεν το ξέρει ο Ελλάδα. Τι είναι το σημαντικό. Θέλω τον πατέρα σου να το χωρίσει από μια γυναίκα με την οποία βγαίνει. Λέω εγώ, εσύ. Αλλά σαν ήρωα που δεν προστατεύσει την μητέρα, το πήρα ότι πρέπει να το κάνω αυτό. Κακώ βγαίνει με παράνομα. Τι βάζω. Γιατί το ξέρει ο Ελλάδα, δεν υπάρχει παράνομο. Και αρχίζω εγώ μέσα μου ψυχολογικά πώ θα τα πω. Πώ θα το πω στον άνθρωπο. Τι να του πω. Είχα να στηρίξω τη μητέρα μου από την άλλη. Έχεις έναν πανέξυπνο άνθρωπο μπροστά σου και πάντα έχεις τον πατρό, δυνατός πατέρας και έχει καταλάβει αυτός. Οπότε κάθε φορά που πήγε να μιλήσω, μου λέει, έλα μαζί μου στη Φίβα ένα ταξίδι. Πώς πάει το πρωί, όλο με έπιανε, μιλούσαμε, έκαναμε, κάποιος μου λέει, πρέπει να μιλήσουμε. Λέω, ξέρει τι είσαι έτσι, ξέρω τι θες να πεις. Λέω, μα δεν είναι ωραίο, είσαι πατρεμένος, λέω, πώς γίνεται αυτό. Λέει, Νίκο, δεν είσαι ρωτή τίποτα. Δεν κάνει τρέλες όταν ερωτεύεσαι. Ναι, αυτό έκανα. Μην το βλέπεις έτσι. Αυτή είναι η ζωή. Στο βιβλίο μου το εξηγώ λίγο αλλιώς. Άρα πολύ μικρός μπέμπεξα με την ιστορία της Ελλάδος, με έναν άνθρωπο που έχει μια ζωντανή ζωή, έμεινε στην οικογένεια, άλλο που ήταν αργότερα, ήταν πιστός σε αυτά, είχαμε τη γιαγιά που ζούσε, μας αγαπούσε όλους. Ήταν άνθρωπος ρομαντικός. Και πριν με έχουν ρωτήσει σε μια συνέντευξη, θυμάμαι στην Πάτρα, και είναι πονηρή ερώτηση, γιατί μας κάνουν πονηρές ερωτήσεις για να κάνουμε κριτική στον αντρέα, το αποφεύγω. Τα προσωπικά του τα ξέρει η Ελλάδα, το βιβλίο μου δεν έχει ενδιαφέρον για αυτό το θέμα γιατί απαντάω σε αυτά. Ποιο είναι το λάθος του άντρα στην πολιτική μου που πει. Ποιο είναι το λάθος του άντρα, το είπα λίγο πριν και το σκέφτηκα σήμερα. Ρομαντικός. Τι σημαίνει ρομαντικός. Πίστευε πολύ στον άνθρωπο ότι μπορούσε να λύσει τα προβλήματα. Όταν έλεγε ο τρέα ο λαό στην εξουσία, το πίστευε και έβαλε το λαό στην εξουσία. Ποιο παράδειγμα, ο συντηρητισμό. Έβαλε τους αγρότες να είναι υπεύθυνοι συντηρητισμών. Πολύ ρομαντικό. Αλλά μπορεί ο αγρότης, αν δεν είχε κάνει μόρφωση, να κλείσει τα βιβλία, να κάνει ισολογισμό, να κάνει μεσολογικά. Μπορεί να θυγιστεί χρήματα σωστά. Το ξέρουμε, είπαμε όλοι είναι γνήσιοι. Το ίδιο με το φοιτητικό κίνημα. Ψηφίσαμε οι φοιτητές να έχουν αυξημένη δύναμη στο πανεπιστήμιο. Να επιλέγουν να ψηφίσουν για τον Βρήτανη. Πίστευε ότι οι φοιτητές είναι οι αγωνιστές του μέλλοντος, πιστεύουν στη χώρα τους και θα κάνουν το καλύτερο. Δυστυχώς αυτός ο ρομαντισμός αποδείχθηκε ότι παρά ήταν καλός σε αυτό. Άρα, αν θέλετε να λάβετε, ήταν πάντα που αγαπούσε το λαό. Και δεν μόνο ότι αγαπούσε το λαό. Κάποια στιγμή να πω μια ιστορία. Είμαι στο τρένο και είναι δίπλα μου μια Αμερικανίδα και ήταν να είναι χορεύτρια. Και διαβάζει την ιστορία μιας χορεύτριας. Αμερικανίδα που έγινε μπαλερίνας. Τι λέει το πατέρα σου είναι χορεύτρια. Να πώς λέει χορεύτρια τον πατέρα μου. Λέει, ο πατέρας ήταν καθηγητής στο Μπέρκλι με τον πατέρα σου και στα τελευταία χρόνια έπαιξε άλλες κανόνες. Ποιος ερχόταν κάθε μέρα ο μόνος από όλους τους φίλους του να τον δει, ο Ανδρέας. Η ευαισθησία του με την υγεία του ανθρώπου ήταν τυχαία. Γι' αυτό εσύ ήταν η αγάπη για τον άνθρωπο, για τον Έλληνα που ήξερε για το εσύ. Πώς έκανε το εσύ. Έβαλε τρία άτομα, μια ανοιχτή επιτροπή, όχι τις μεγάλες επιτροπές. Ξέρουμε ότι λειτουργούν οι μεγάλες επιτροπές. Κανένα δεν κάνει. Με σπάνιες εξαιρέσεις, έχει 15 άτομα, Δευτέρα φέρει το έργο, κάτω εσύ, τρία άτομα έβαλε. Τους με αυτόν από πάνω.
από το 97. Το 81 ήταν έτοιμο νόμος και έγινε αυτή η επανάσταση. Αυτό που σήμερα δυστυχώς με την κρίση, με την κυβέρνηση, δεν έχουμε βάλει πρόεδρο την υγεία. Κάτι παλώματα κάνουμε όταν υπάρχει κρίση, όταν γίνονται απεργίες. Ξέρει μια δημοκρατία στο πάει αλλού. Εμείς πρέπει να το παραφέρουμε. Το δικό μας πρόβλημα, ξέρετε, είναι κοντά στον άνθρωπο. Το παστό είναι δίπλα στον άνθρωπο. Το εσύ, όταν έρθουμε στην εξουσία, θα το χτίσουμε σωστά. Σημαίνει πολλές αλλαγές. Πρέπει να τα βάλουμε συστήματα. Γιατί πολλοί μέσα, γιατί βολεύονται και οι νοσοκομείοι, πρέπει να μας βοηθήσουν στην αλλαγή, να πάρουν καλές αμοιβές, να μην φεύγουν στη Γερμανία. Σημαίνει όμως ίσως ξοδέψουν λιγότερο ή άλλα. Ίσως ένα αεροπλάνο λιγότερο για να φτιάξουμε άλλο νοσοκομείο. Εδώ μαθαίνω και ακούω ότι έχουμε θέματα ανάπτυξης. Ήταν η Επίτροπος Ανάπτυξης στην Τρίπολη. Ήρθε εκεί για να δει πώς πάει το λιμνητικό. Αλλά με αυτή την ευκαιρία είπαμε για τα θέματα. Και ένας πρώην δήμαρχος λέει: θέλω δρόμο από το Γορτινία να πήγαινε εκεί. Λέει: έχει αξία αυτός ο δρόμος, ρώτησε τους άλλους. Όχι, λέει: το θέλει ο δήμαρχος. Λέει: τα χρήματα που έχουν για την περιφέρεια να πάνε κάπου που το έχει ανάγκη ο κόσμος. Όχι επειδή κάποιος έχει καλό δρόμο και μόνο, να έχει νόημα. Εδώ υπάρχουν χρήματα και εδώ παίζει ρόλο η περιφέρεια πάρα πολύ για την ανάπτυξη. Θα μπορούσε να γίνουν αυτά που ζητάμε για την αθλητισμό. Θα μπορούσε το Άκτιο να έχει ένα ξενοδοχείο. Αυτό θέλει ανθρώπους. Η περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να έρθει στη Λευκάδα, αλλά θέλει εμείς να το σπρώξουμε ο πολίτης, ο δήμαρχος, το Πανεπιστήμιο Γιαννίνων για παράδειγμα να κάνεις μελέτες, να κάνεις προτάσεις στην Ευρώπη. Και όταν είσαι ένα ευρωβουλευτή που θα πάρει την προσπάθεια αυτή, εγώ μπορώ να το σπρώξω από εκεί. Αλλά δεν μπορώ να το ξεκινήσω από εδώ. Καταλάβετε. Άρα, ο ρόλος μου ως ευρωβουλευτής είναι να διχυλωνώ τα θέματα που έχετε εσείς, παράδειγμα Λευκάδα, Ιόνια, να πέσουμε όλη την περιοχή, να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που λιμνάζουν τόσα χρόνια. Εδώ πραγματικά παίζει ρόλο ποιον βγάζουμε δήμαρχο και περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια έχει πολλά στα κονδύλια, τα χειρίζεται μαζί με το κρατικό κράτος. Αλλά αν έχει δεξιό υπουργό και δεξιό περιφερειάρχη και δεν ενδιαφέρει την Λευκάδα, δύσκολο το εγχείρημα. Όταν έχει προθετικό περιφερειάρχη όπω την Κρήτη, που βγαίνει χρόνια ο Αρναουτάκης, τον ξέρετε, τον κρητικό, που ήταν πρώτα δήμαρχο, τον έβαλε Γιώργο ευρωβουλευτή, βγήκε βουλευτή, τον έκανε υπουργό, κατέβηκε περιφερειακή με μεγάλη εμπειρία, έχει γραφείο στι Βρυξέλλε. Και αντί τα χρήματα για την Κρήτη. Το μόνο μέρος που δεν έχει δημογραφικό πρόβλημα, που δεν έπεσε τα τελευταία 10 χρόνια, είναι η Κρήτη. Γιατί έχει το Πανεπιστήμιο, έχει το νοσοκομείο, το έχουμε στα Γιάννενα. Αλλά έχουν και ανθρώπους που νοιάζονται. Αν ο Περκάνης δεν σκύψει.